Πάμε να τα πούμε λίγο με ένα σύλλογο Κριτών, μία ένωση Κριτών εκεί στο Σαρονικό, που δεν τα έχουμε ξαναπεί αυτά τα τρία χρόνια που έχουμε υιοθετήσει και βγάζουμε προς τα έξω αυτή την όμορφη επικοινωνία με τους συλλόγους και τους κριτικούς σε όλο τον κόσμο. Η κυρία Ελένη Αυγουστάκη. Βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες από το εσωτερικό της Ένωσης. Πάμε να τη συναντήσουμε την Πρόεδρο. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Καταρχήν να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Και σας ευχαριστώ που μας φιλοξενείτε σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπαμε σήμερα, τελευταία ημέρα της εβδομάδας, να ξεκινήσουμε με την Ένωση Κριτών Σαρονικού. Μία ένωση που δεν τα έχουμε ξαναπεί. Επίσημη πρώτη σήμερα, να σας γνωρίσουμε, να μας πείτε καλό απόγευμα και να μάθουμε για τις δράσεις σας. Ωραία. Εύχομαι καλό απόγευμα να έχουμε. Πόσα μέλη είστε στην Ένωση? Είμαστε 450 άτομα περίπου. Ναι, υπάρχει δυναμική. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε ένας δραστήριος σύλλογος. Ένωση είμαστε κανονικά. Ναι. Είμαστε 5 δημοτικές κοινότητες. Είμαστε η Παλαιά Φωκαία, ναι, η Ανάβησος, η Σαρονίδα, το Λαγονίσι και τα Καλή. Μεγάλη ένωση, ναι, ναι, ναι. Είστε μια μεγάλη περιοχή. Αναφορικά τώρα με τις δράσεις σας. Ναι. Κοιτάξτε, έχουμε τις καθιερωμένες δράσεις, τη μάχη της Κρήτης. Καταρχήν έχουμε κάνει πάρα πολλά μνημεία, εμείς σαν ένωση, εδώ στην περιοχή μας. Έχουμε κάνει το μνημείο το Ελευθέριο Βεντέλου 2 φορές και στην Παλαιά Φωκαία, σε καταπληκτικό σημείο. Έχουμε και την Ανάβησο στην πλατεία. Έχουμε ονοματίσει πάρκο και πλατεία με το όνομα του Ελευθέριου Βενιζέλου. Έχουμε μνημείο με τη μάχη της Κρήτης στο Λαγονίσι. Έχουμε το μνημείο των Μακεδονομάχων εδώ στο σύλλογό μας, στην ένωσή μας δηλαδή, το γραφείο μας. Οπότε έχουμε τις καθιερωμένες εκδηλώσεις, τη μάχη της Κρήτης κάθε χρόνο, με πάρα πολύ κόσμο. Γιορτάζουμε τους Μακεδονομάχους, τους τιμούμε. Έχουμε και την εκδήλωση των 4 μαρτύρων από Μέλαμπες, που κατάγομαι κιόλας. Ναι. Τους τιμούμε, γιατί είναι και προστάτες της Ένωσής μας. Τους έχουμε κηρύξει επίσημους προστάτες. Οπότε κάθε χρόνο, 27 Οκτωβρίου το απόγευμα, κάνουμε σπερινό. Και μετά έχουμε κεράσμα κριτικό, δείχνουμε τη φιλοξενία μας, δείχνουμε τα ήθη και τα έθιμα. Μπράβο, μια δραστήρια περιοχή με δραστήριους κριτικούς. Ναι, ναι. Και θέλω λίγο να εστιάσουμε στο πώς νιώθει ένας κριτικός, ναι, ο οποίος βρίσκεται μακριά από την πατρίδα του, συνεχίζει τη ζωή του εκεί στην ευρύτερη, ναι, περιοχή της Αττικής αλλά και στην περιοχή σας και νιώθει χρέος μέσα του να δώσει τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά και με ποιους τρόπους. Έχετε κάποια μαθήματα πιθανών παραδοσιακών χορών, μουσικών οργάνων? Έχουμε ξεκινήσει μερικά πράγματα, ναι, αλλά στην ουσία προσπαθούμε να φέρουμε τον κόσμο, κάνουμε διάφορες δραστηριότητες, εκδηλώσεις με αυτόν τον τρόπο. Πώς σας έχει αγκαλιάσει εκεί η συνεργασία με τους Δήμους και με τους ντόπιους, πώς είναι? Θα ήθελα να το πω αυτό, ότι είναι πάρα πολύ ζεστή η αντιμετώπιση του κόσμου εδώ. Γι' αυτό και έχουμε και ανθρώπους που βοηθάνε εθελοντικά. Εγώ προσωπικά έχω φίλες που δεν είναι κριτικές και όμως βοηθάνε το σύλλογό μας. Αγαπούν και συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες. Από ποια περιοχή έχετε καταγωγή εσείς? Εγώ είμαι Παλαιά Φωκαία μένω. Εγώ έχω καταγωγή μου. Καταγωγή είναι από την Κρήτη, από τις Μέλαμπες. Ναι, μάλιστα. Εννοείται, Μέλαμπες. Γέννημα Θρέμα, από ένα λεβέντικο χωριό που φημίζεται για τις ωραίες τις σκανδάδες. Βέβαια. Και όχι, θα κατέβετε τώρα το Πάσχα κάτω στην Κρήτη, έχετε προγραμματίσει? Θα κατέβω, βέβαια θα κατέβω. Και κάθε χρόνο είμαι ένα μήνα στην Κρήτη, στο χωριό μπράβο, μου. Μπράβο, μπράβο. Γιατί. Ναι, ναι. Φαντάζομαι και θέλετε να στείλετε χαιρετισμούς, ναι, εδώ στην πατρίδα σας. Ναι, βεβαίως θέλω να στείλω πολλούς χαιρετισμούς
Και στο πρόγραμμα έχουμε και την Καντάδα να βάλω στο σημείωσή μας. Για να... Ναι. Με πολύ μεγάλη χαρά να το καλύψουμε. Λοιπόν, στείλετε χαιρετισμούς. Εγώ πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα χαρώ πάρα πολύ να καλύψουμε και μία από τις δράσεις σας. Να τα ξαναπούμε και πάλι. Ναι. 350 κριτικοί εκεί στην περιοχή έχουν κινητοποιηθεί και στέλνουν ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Να είστε καλά, κυρία Αυγουστάκη. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν τα είχαμε ξαναπεί. Η αλήθεια είναι πως έχουμε ένα πολύ μεγάλο κατάλογο με όλους αυτούς τους συλλόγους που έχουμε συνδεθεί, που μας έχουν τραγουδήσει, μας έχουν πει μαντινάδες, έχουν χορέψει για μας. Και όσο πλησιάζουμε και μπαίνει και η Άνοιξη, θα το ξαναπραγματοποιήσουμε, καθώς οι περισσότερες συνδέσεις ήταν σε εξωτερικό χώρο. Οπότε θα το επαναλάβουμε και με τους κριτικούς στην περιοχή του Σαρονικού. Δεν τα έχουμε ξαναπεί, αλλά θα τα ξαναπούμε.